Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή που βλέπουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, σήμερα πρόκειται για μια ακόμα φιγούρα της Κοτομπουκίλια και Artifex Plus σε κλίμακα 1:10. Να πω ότι εδώ μιλάμε για τον Μαγνήτο από τη σειρά Marvel Now και Uncanny X-Men, και αυτό είναι το exclusive, το ευρωπαϊκό exclusive, αν θυμάμαι καλά όπως το λέω, γιατί κανονικά αυτός βγήκε μαύρος. Απλά εμένα μου άρεσε πιο πολύ το άσπρο, οπότε χτύπησα το άσπρο. Αν το θυμάστε αυτό από εκείνο το μεγάλο haul που είχα κάνει από το Nerdom αγαπημένο κατάστημα, που είχαμε δει κάποια παπάκια και κάποιες κοντομπουκίλια, και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με αυτή τη γαμάτη κλασική κάρτα από το Nerdom. Αυτά σιγά σιγά, πάμε να μπούμε μέσα, το ανοίξουμε. Εδώ, μιας και μιλάμε για Marvel και όχι Star Wars, νομίζω ότι δεν έχουμε δύο διαφορετικές στάσεις, αλλά επίσης μια βαριά και μεγάλη φιγούρα. Ας την ανοίξουμε. Και αυτός μάλλον θα βγει και πιο μεγάλο σε σχέση με τις άλλες που είναι 1:10. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτος είναι. Όπως είναι, δεν έχει άλλα έξτρα μέρη για να, έξτρα χέρια, πόδια, ας πούμε, ζευγάρια για να κάνεις διάφορες στάσεις. Είναι μόνο αυτή εδώ η στάση, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Να κόψουμε τα ζελοτέιπ μια. Πάρα πολύ ωραία τώρα. Από πού να το βγάλουμε για να μην πέσουμε όλα κάτω. Κάπως έτσι νομίζω. Ναι, ας βγάλουμε πρώτα τη βάση του. Πάρα πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε με το... Α, το σώμα του βασικά είναι ενσωματωμένο, η κάπα του μάλλον είναι ενσωματωμένη στο σώμα του. Μόνο αυτή εδώ προσθέτει πάρα πολύ βάρος και έχει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και το βάψιμο της υπέροχο, αλλά η κίνηση που έχει και καλά να ανεμίζει προς τα πίσω είναι πάρα πολύ ωραία. Θα την δούμε όμως σε λίγο, ας βάλουμε και τα πόδια για να ολοκληρωθεί καλύτερα. Και είναι όπως είπαμε ο άσπρος, με την άσπρη ενδυμασία του, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και εδώ το X μπροστά. Πάρα πολύ ωραίο. Είμαι εδώ αρκετά έτσι, τσαντάκια, ας πούμε, τα οποία δεν ξέρω γιατί τα χρειάζεται, τι μπορεί να είχε μέσα εδώ ο Μαγνήτο. Ω, ναι. Ήδη βγήκε αρκετά μεγάλος. Τώρα, άμα μπήκε το κεφάλι, ναι, μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη. Σε σχέση με κάποιους του Star Wars που έχουμε δει, αυτός βγήκε αρκετά μεγάλος. Ας βάλουμε και το κεφάλι του. Βασικά, πριν βάλουμε το κεφάλι του, έτσι ένα κοντινό. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, έτσι όπως είναι άσπρα τα μάτια του. Με την πολύ γαμάτη ειδική περικεφαλαία που είχε, για να που είχαν φτιάξει μαζί με τον Professor X για να τον προστατεύει. Με αυτή την περικεφαλαία, ας πούμε, ο Professor X δεν μπορεί να μπει στο κεφάλι του και να τον πειράξει. Αυτό το τέτοιο που είχε με τη δύναμη, τέλος πάντων. Και έχει, είναι λίγο γυρισμένο προς τα εκεί. Οπότε για να τον έχεις κάπως έτσι, ας δούμε και τα χέρια του. Οπ. Μιλάμε για μια ακόμα απίθανη φιγούρα με πολύ γαμάτη λεπτομέρεια και πάρα πολύ στιβαρή. Κοιτάξτε εδώ τα χέρια του, πόσο γαμάτα και πόσο μεγάλα είναι. Αυτό νομίζω είναι το αριστερό, το δεξί μάλλον, και αυτό το αριστερό. Πάρα πολύ ωραίο. Ας τα βάλουμε και αυτά για να ολοκληρώσουμε τη φιγούρα μας. Μια βαριά φιγούρα. Εξαιρετική. Και όπως είναι τα κοψίματά του, για να μην φαίνεται, ας πούμε, κάποια εγκοπή, ούτε εδώ πέρα που μπήκε αυτό, ούτε το κεφάλι του, ούτε τα χέρια του. Βασικά τα χέρια του δεν τα κούμπωσα εγώ καλά, να τα κουμπώσει λίγο καλύτερα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η κοντομπουκίλια που τα προσέχει τόσο πολύ αυτά. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ γιατί αγαλματίδιο ή φιγούρα μιλάμε. Και είναι αρκετά βαρύ. Η κάπα του προσθέτει πάρα πολύ βάρο και μεγάλο. Αφού παίζει να είναι πιο μεγάλο από 20 εκατοστά. Ω συνήθω τουλάχιστον τα 1:10 είναι περίπου 20 εκατοστά. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ αγαλματίδιο. Α τον βάλω εδώ να τον καμαρώσετε λιγάκι με ένα λίγο πιο κοντινό zoom, α πούμε. Κάπω έτσι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Και μια βαριά φιγούρα. Εξαιρετική δουλειά και στην κάπα του όπω είναι για να ανεμίζει και καλά. Έχει μια κίνηση φιγούρα. Δεν απλά μια φιγούρα απλά έτσι με στήσιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν και για σήμερα το αγαλματίδιο μα, η φιγούρα μα, παιδιά. Δείτε το κι εσεί. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίω unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρε και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.